τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης ήταν το θέμα της διημερίδας για τη δημιουργία περιφερειακού δικτύου απασχόλησης που διοργάνωσε η Ανεπτυξιακή Σύμπραξη Παρέμβαση στην Απασχόληση. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και σε αυτή μίλησαν παραγωγικοί φορείς της περιοχής. Είναι στην αποτύπωση της ανεργίας και στόχος όλων είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά και το πολύ βασικό είναι να παραμείνουν και υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Εμείς αφορέας, σαν εμπορικός σύλλογος, είμαστε αρρωγοί σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Τα πράγματα όσο περνάνε τα χρόνια δυσκολεύουν. Αυτοί που το βιώνουμε στο πετσί μας, να μιλήσουμε έτσι λίγο λαϊκά, είμαστε και εμείς, γιατί είναι όλοι. Αλλά θα προσπαθήσουμε με ό,τι όπλα έχουμε να πολεμήσουμε και να εντάξουμε όσους περισσότερους ανέργους ή να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στο μέλλον. Τα αποτελέσματα λοιπόν τα οποία με έναν πρόχειρο απολογισμό που κάναμε στο επενδυτήριο είναι ισχνότατα. Δηλαδή εκτός ότι δεν συμμετέχουν άνθρωποι από τους ανέργους, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, οι απορροφείς που γίνονται είναι της τάξης στο 3-2-5% που θα έπρεπε για μένα, εφόσον ξοδεύονται τόσα χρήματα, να υπάρχουν αποτελέσματα 80-90% και 100% να πηγαίνουν χαλάει τα χρήματα τα οποία ξοδεύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Θα και μέσα από αυτά τα προγράμματα να αφαιρηθούν και να δημιουργηθούν κάποιες νέες θέσεις, όχι απασχόλησης, εργασίας. Τα αποτελέσματα, όπως είπε ο κύριος Μωράιτης, συμφωνούμε και εμείς, είναι πολύ μικρά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες δράσεις, τέτοιες συμπράξεις. Γι' αυτό λοιπόν έκανα κάποιες προτάσεις, να γίνεται στοχευμένα έρευνα, να μπαίνουν οι επιχειρηματίες, να δουν τι ακριβώς χρειάζεται η αγορά, πώς μπορεί να γίνει απορρόφηση και να γίνονται δράσεις που αφορούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για να υποφελούνται συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα προτείνονται ως αντικείμενα από τους επιχειρηματίες, στοχευμένα όμως. Καθώς επίσης το επενδυτήριο θα μπορεί να δώσει την άποψή του και θα μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν.